Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα όπως βλέπετε ένα κοντινό πλάνο έχουμε και αυτό γιατί θα δοκιμάσουμε μια μάσκα προσώπου και κάποια πάτσι για τα μάτια. Είναι από την εταιρεία Cocostar αυτά που θα δοκιμάσω και είμαι πάρα πολύ περίεργη να βάλω από αυτή την εταιρεία μάσκα προσώπου διότι όλες οι ξένες μιλάνε για αυτή την εταιρεία με τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν ισχύει, θα το δούμε τώρα αμέσως και θέλω να σας πω ότι εμένα το πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Αν το βλέπετε κι εσείς είναι πολύ θαμπό και αυτό ίσως επειδή ήμουν έξω όλη μέρα και επειδή έχει και σκόνη και γύρει σήμερα έξω. Πιστεύω ότι γι' αυτό είμαι έτσι και έχω μια ψιλοξυροδερμία. Έχω σε αυτό το σημείο εδώ και εδώ στη μύτη. Το νιώθω να με τραβάει πάρα πολύ, οπότε είναι μια καλή ημέρα να δοκιμάσω και τα δύο και πάμε κατευθείαν να τα ανοίξουμε, να τα δούμε, να πούμε εντυπώσεις και όλα. Θα ξεκινήσω με τα μάτια. Είναι σαν παραλλαγή, απλά σε κοριτσίστικα χρώματα. Δείτε εδώ. Είναι πολύ cute. Εγώ προτιμώ να το βάζω έτσι, τη λεπτή μεριά προς τα μέσα και προς τα έξω το άλλο. Δεν ξέρω αν είναι λάθος. Βέβαια εδώ στη φωτογραφία το ένα είναι έτσι και το άλλο είναι αλλιώς. Δεν φαίνεται καλά. Τέλος πάντων, έτσι νομίζω βέβαια. Και πάμε να βάλουμε και το άλλο. Θεωρούσα ότι θα είναι σαν τις άλλες τις μάσκες που είναι πάρα πολύ υγρές μέσα και. Όχι, αυτό εδώ δείτε. Είναι σαν να έχει κόλλα και απλά το κολλάς. Πολύ περίεργο. Πολύ ιδιαίτερο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και πάμε να βάλουμε και την μάσκα. Όπου πιστεύω και αυτή να είναι έτσι πολύχρωμη. Αυτή έχει τζελ. Ναι, είναι πολύχρωμη. Εντάξει, χαίρομαι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Wow, είναι πάρα πολύ δροσερή και ωραία. Και μυρίζει εκπληκτικά. Ωραία και εδώ στη μύτη που έχω το θέμα μου. Για να δούμε, να τραβήξουμε εδώ τι έχω κάνει λάθος. Σαν πρώτη εντύπωση είναι πάρα πολύ δροσερή και μου αρέσει, μυρίζει ωραία. Και θέλω να σας πω ότι είναι πολύ χαριτωμένο το σχέδιο που είναι έτσι πολύχρωμο και δεν είναι αυτό το άσπρο που παίρνεις σαν φάντασμα. Βέβαια και αυτή η εικόνα που βλέπω εκεί απέναντι μου τώρα δεν είναι και πάρα πολύ ωραία. Αστεία είναι. Δεν είναι σαν αυτές που έχουν οι ξένες. Δηλαδή, εγώ στην Αμερική έβλεπα στα κορίτσια από την Αμερική που είχαν αυτό το πλαστικό και πάνω είχε διάφορα στρογγυλά, είχε σε ντομάτες, είχε σε αγγούρι, είχε σε διάφορα πράγματα και κολλάγανε στο πρόσωπό τους ανάλογα με το τι ήθελαν να δώσουν σε κάθε περιοχή και ήταν πιο cute. Βέβαια και αυτή φαίνεται πολύ καλή γιατί μυρίζει τέλεια. Το gel είναι πάρα πολύ καλό, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, κρατάω χρόνο. Ωραία, είναι 5.30. Το αφήνουμε για 20 λεπτάκια και επιστρέφω σε λίγο να τη βγάλουμε, να δούμε εντυπώσεις. Έχουν περάσει τα 20 λεπτά. Ήθελα να σας πω όμως για να μην το ξεχάσω ότι μέσα στα σακουλάκια μένει και αρκετό προϊόν το οποίο μπορείτε να το απλώσετε στο λαιμό σας. Γιατί η μάσκα μέχρι το λαιμό δεν φτάνει. Αυτό έκανα κι εγώ. Και πάμε να την αφαιρέσουμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ήδη έχει αρχίσει και στεγνώνει. Το δέρμα μου πρέπει να ρούφηξε πάρα πολύ. Δούμε. Ωραιότατα. Ένα λεπτό να βγάλω και τα πατς. Τα οποία μπορώ να σας πω ότι πετρώσανε λίγο. Δηλαδή είναι πιο σκληρά από ό,τι ήταν πριν. Και γράφει στις οδηγίες αφού περάσει το 20 λεπτό να κάνουμε μασάζ για να προωθηθεί και το υπόλοιπο. Και δεν θα το ξεβγάλω, απλά θα το αφήσω. Απλά θα κάνω μασάζ μέχρι να απορροφηθεί για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί τώρα γυαλίζει το πρόσωπο και φαίνεται είναι δεδομένο, αλλά είναι πάνω το τζέλ, αυτό, η μάσκα. Λοιπόν, απορροφήθηκε όπως βλέπετε. Αρχικά θέλω να πω ότι δεν θα μπορούσα μετά από αυτή τη μάσκα να βαφτώ. Δηλαδή, απλά θα πήγαινα για ύπνο. Οπότε δεν είναι μάσκα που μετά μπορείς να βαφτείς και να βγεις έξω. Γιατί είχε έτσι μια κολλώδες αίσθηση που δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Σαν ενυδάτωση έχω, φαίνεται πολύ πιο ενυδατωμένο το πρόσωπό μου, φαίνεται όντως και καθαρό γιατί λέει ότι είναι μάσκα για ενυδάτωση, για καθαρισμό και για να χάνετε το δέρμα πιο απαλό. Πιο απαλό είναι ok, αλλά είναι ακόμα πάνω το προϊόν, δεν το έχω ξεπλύνει. Δεν βλέπω καθόλου λάμψη, βέβαια δεν το λέει πάνω, θα το ξαναδώ, όχι, αλλά από λάμψη τίποτα, φαίνεται εντελώς ματ το πρόσωπό μου, τίποτα. Θα μπω, το λες και θα μπω. Γενικότερα όμως νιώθω πολύ ενυδάτωση, τα ξηρά σημεία φύγαν και από εδώ, αλλά και από εδώ από τη μύτη μου. Και αυτή που είναι για τα μάτια γράφει ότι είναι για ενυδάτωση, για σύσφυξη και για λάμψη. Ενυδάτωση νιώθω. Στους μαύρους κύκλους δεν έχει κάνει κάτι, βέβαια δεν το λέει αυτό, αλλά όπως βλέπετε και εσείς η μαύρη μου κύκλη είναι εδώ. Τίποτα δεν έχει συμβεί, δεν είναι σαν τα πάντζα από Patchology που βάζεις και σχεδόν εξαφανίζονται. Οπότε σαν πρώτη εντύπωση αυτό έχω να πω. Επίσης θέλω να σας πω ότι όσο είχα τη μάσκα πάνω στο πρόσωπό μου δεν με έτσωξε καθόλου, δεν με έπιασε φαγούρα γιατί συνήθως εμένα με αυτές τις μάσκες που είναι έτσι full face με αυτά τα που είναι σαπανιά που τα βάζεις στο πρόσωπο με πιάνει φαγούρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή έχω πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα. Με αυτή
καθόλου. Πάντως, το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν είναι η λάμψη. Από ενυδάτωση είμαι full, δεν το συζητώ. Φαίνεται το δέρμα μου. Από καθαριότητα, ναι, όντως φαίνεται πιο καθαρή επιδερμίδα, αλλά από λάμψη. Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήθελα και εγώ να δοκιμάσω στο YouTube έτσι μια μάσκα και με την Coco Star ήταν ευκαιρία γιατί ήθελα πάρα πολύ να τις δω και από κοντά, όχι μόνο να τις βλέπω στο YouTube. Αν έχετε δοκιμάσει κι εσείς κάποιο τέτοιο είδους μάσκα, σαν αυτές εδώ, θέλω να μου γράψετε ποια είναι και τι σας προσφέρει και αν σας αρέσει βέβαια να μου το γράψετε, όχι αν κάποια δεν σας άρεσε, αν κάποια σας αρέσει πάρα πολύ, τον τύπο επιδερμίδας σας και τι είναι αυτό που σας προσφέρει και σας κάνει να θέλετε να την πάρετε ξανά και ξανά. Εάν σας άρεσε το βίντεο να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε και στο Instagram για περισσότερα. Εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι, μέχρι τότε να περνάτε καλά και να θυμάστε πως η ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πάρα πολλά, γεια!